στην Αργεντινή, γιατί γίνεται πολύ μεγάλη κουβέντα μετά το χθεσινό 3-0 που πέτυχε η Κροατία. Ήδη κυκλοφορεί στο διαδίκτυο πως οι παίκτες της Αργεντινής ζήτησαν να μην είναι ο Σανπάολη ο προπονητής τους στον πάγκο στο τελευταίο μάτς με την Ιγυρία. Να μην είναι. Ναι. Και τώρα δεν ξέρω εάν επιβεβαιωθεί αυτή η επανάσταση, πώς να το πω τώρα, δηλαδή. Τα μεγαλύτερα συγχαρητήρια άμα το έχουν κάνει αυτόν τον γύφτο. Αυτό να. Εδώ και ήταν αγύφτο προπονητή. Το ξέρω εγώ από τη Σεβίλη που ήταν. Ένα νούμερο δεν ξέρω. Κοίτα τα τατουάζ, κοίτα. Μόνο ρε που έχει αυτά, ρε πρόεδρε της Αργεντινής, αυτό το ταγαρά να πουλάει λεμόνια στην Αθηνά από πάντα τον έχει. Κατευθείαν. Για τιμωρία, τι είναι μάνα για λεμόνια. Με τα τατουάζ, όλα πάμε στην οδό Αθηνάς. Είναι προπονητής αυτός να είναι στην Εθνική Αργεντινής. Και μετά τα άλλα βγάλεις. Δηλαδή τι περπατάς 90 λεπτά. Πάνω κάτω. Πήγαινε πριν από τον αγώνα, κάνε 4 χιλιόμετρα και κάτσε σαν άνθρωπος. Μετά, δεν τον βλέπεις ρε πρόεδρε της Ομοσπονδίας με τα τατουάζ. Τι είναι αυτά ρε. Ή προπονητής Αργεντινής. Μαυρώνεις όλη την ιστορία της Αργεντινής. Όλους τους παίκτες. Ρε τα γαρά, βγάζουν τον Αγκουέρο για να βάλεις μέσα τον Αγκουαΐν. Ο οποίος σέρνεται. Μετά τον Αγκουέρο, ό,τι καλό είχε στο πρώτο μήνα, Αγκουέρο. Γιατί την μπάλα. Άκου, και βγάζει αυτός ο Ταγαράς. Και τον έχει. Ακόμα η Ομοσπονδία, αυτό να του δώσει το Ταγάρι, για τιμωρία, θα πας όλα στους πόποδες με τα πόντια, θα τον πήγαινε εγώ απάνω στην πάνησα, όπου βρεις λεμονιά, να την τριγύσεις μόνος σου. Και θα έχω και 5 πιστολάδες. Άμα κουνηθείς χάικες. Λοιπόν, αυτός. Αυτό το νούμερο. Και μετά. Όλα αυτά. Θέλει και καράβλα το κεφάλι. Το καραβιάζει. Βάζει και αυτές τα τατουάζ. Ρε τα γαρά. Το σαγκάκι. Το σαγκάκι. Τι είσαι στην Εθνική Αργεντινής. Ναι. Η μεγαλύτερη ήττα της Εθνικής Αργεντινής σε Μουντιάλ από το 1958, εδώ και 60 χρόνια. Σκέψου τι γίνεται. Σκέψου τι γίνεται. Και αυτό να κατευθείαν, ναι. Πρώτη δουλειά κατευθείαν. Βέβαια τώρα μεταξύ μας δεν μπορεί να διώξει προπονητή μέσα σε... Όχι άλλο, τμήμα. Αλλά πρέπει από το αστυνομικό τμήμα στην Αργεντινή να έχουν στείλει να συλλάβουν τον πρόεδρο της Αργεντινής. Ναι. Εσύ τον προσέλαβες. Ένας τέλειο ο διευθυντής μέσα. Ναι. Δώσου και 5 βουρδουλιές. Μαστιγώνει, δεν πήρες αυτόν άρε. Να τον μαστιγώνεις τον βουρδουλιές. Και να λες τα τατουάζ δεν τα είδε δε. Και ακόμα και δεν έχει μιλήσει ο Μαραντόνα. Και στην Αργεντινή. Αυτό να. Ναι, και φόραγε και μακρύ μανίκι. Και μετά και να το βγάλει για να τα βγάλει. Εκεί ναι. Ήταν. Εκεί ήταν που θα πας. Όχι μια μπουρδουλιά. 6. 3 γιατί τα είχε κρυμμένα και άλλα 3 γιατί μας τα έβγαλε. Ναι. Και δεν έχει μιλήσει ακόμα ο Μαραντόνα αυτό. Δηλαδή περιμένω πώς και πώς τώρα. Μαραντόνα άκου τώρα. Σου λέω καλό Μαραντόνα. Σου λέω αλέφαντο. Στην Ελλάδα δεν θα πάνω να τον δείξει. Έτσι και ξέρεις τι κάνε. Πόγαμο παραμύθι και λέει «Ελά που θα μου πάρεις εμένα ρε Μέση, το χτάκο που θες να μου πάρεις την τόξα». Που έπαιρνα την μπάλα και σου πέναλα 3-3 στην Αμερική, θυμάσαι τι γινόταν. Στο Μεξικό. Στο Μεξικό. Λοιπόν, θα μου πάρεις. Και έκανα το στον εγχωριμό, αλλά άμα τον δεις, φέρε 2 παγωτά, είπες. Σέκανε. Τέρμα. Πολύ χαρά. Παγωτά 2-2 τα παγγελνία. Να βγούνε να πούνε, ο Μέση πέρασε το Μαραντόνα. Ναι. Πάντως, άκου τώρα ποιο είναι το οξύμορο. Σαν σήμερα, το 1986 στο Μεξικό ήταν τα προημιτελικά Αγγλία-Αργεντινή 2-1 με τον Μαραντόνα με το χέρι του Θεού που λέμε.